Κυρία Πλατανιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Αναμένουμε εδώ την κακοκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη σύντομη κουβέντα μας με ένα γενικό σχόλιο περί πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, συνεκτιμώντας αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διαφορετικό που τα χαρακτηρίζει, γιατί η επίθεση στον πολιτισμό είναι διαρκής, mm-hmm. αυτό που το διαφορετικό που τα χαρακτηρίζει είναι ότι φαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα των καλλιτεχνών, θα λέγαμε ένα συντριπτικό τμήμα των καλλιτεχνών, παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Και αυτό από μια σκοπιά, βλέπουμε δηλαδή την αισιόδοξη, να το πω έτσι, πλευρά. Μπορούμε να πούμε βέβαια και για την άλλη να συζητήσουμε, αλλά για μας είναι πολύ ιδιαίτερα αισιόδοξο αυτό το στοιχείο, δηλαδή ότι οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν ότι έχουν μια δύναμη στα χέρια τους και αυτοί προσπαθήσαν να επιβάλλουν και με το προηγούμενο διήμερο που υπήρξε μια μεγάλη πετυχημένη απεργία με μεγάλη συμμετοχή και στη χθεσινή κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Λέμε ότι αυτό είναι το ξεχωριστό αυτών των ημερών, γιατί όπως είπα η επίθεση είναι διαχρονική στα δικαιώματα των καλλιτεχνών και στον πολιτισμό. Να μιλήσουμε για αυτή τη διαχρονική επίθεση. Πώς την εννοείτε και πώς την τεκμηριώνεται? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό που ήρθε στο τελευταίο διάστημα με σφοδρότητα στην επικαιρότητα με αφορμή το τελευταίο προεδρικό διάταγμα και την τροπολογία η οποία τελικά κατέληξε χθες και ψήφισε η κυβέρνηση, ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο από μια συνέχεια που υπάρχει εδώ και χρόνια, αν κανείς σκεφτεί ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε, θα μπορούσαμε να πούμε, οργανωμένη με κρατική ευθύνη δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση. Σωστά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χρόνιο πρόβλημα που καμία κυβέρνηση δεν έλυσε ποτέ στη χώρα μας. Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης με αφορμή και το ζήτημα του προεδρικού διατάγματος, το οποίο ευτυχώς συνάντησε την αντίσταση των καλλιτεχνών, ακριβώς γιατί νομίζω ότι συνειδητοποιείται αυτή η ανάγκη, δηλαδή να συγκροτηθεί σύστημα δημόσιων και δωρεάν ονόματα των καλλιτεχνικών σπουδών μέσα στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Για τους καλλιτέχνες που πάρα πολλά χρόνια σπαταλάνε φοβερά ποσά, μεγάλο κόπο, χρόνια ολόκληρα να σπουδάζουμε και τώρα βέβαια ουσιαστικά να μην τους αναγνωρίζονται αυτές οι σπουδές. Μάλιστα. Γενικά για το πολιτισμό στη χώρα μας, με μια χώρα που έχει μακρά ιστορία στον πολιτισμό και χωρίς την συνένεση και χωρίς τη βοήθεια των κυβερνήσεων, πώς το ερμηνεύετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Ευτυχώς όντως η χώρα μας έχει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο απόθεμα δημιουργών, ναι, διαχρονικά, που τροφοδοτήθηκε αν θέλετε, γιατί ειδικά αν μιλήσουμε για τη σύγχρονη ιστορία, είναι πολύ δεμένη η πολιτιστική δημιουργία στη χώρα μας με το λαϊκό κίνημα, δέθηκε, τροφοδοτήθηκε, συνδέθηκε και αν θέλετε τροφοδότησε και πρόσφερε τη δική του δυναμική. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, επειδή ασχολούμαι και το ψάχνω αρκετά το θέμα. Όποια προσωπικότητα η οποία έχει σημαδεύσει τον πολιτισμό αυτής της χώρας και να ξεμοναχιάσεις, θα βρει στη ρίζα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα περίεργο μα περίεργο πράγμα. Θεωρούμε ότι το κόμμα μας έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με το χώρο της τέχνης, ακριβώς γιατί έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με το λαϊκό κόσμο, με το λαϊκό κίνημα αυτής εδώ της χώρας. Και βέβαια επειδή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι πρωτοπόροι καλλιτέχνες έχουν και τις κεραίες τους πιο ανοιχτές και συλλαμβάνουν ορισμένα μηνύματα. Ναι. Εκφράστηκε και στην καλλιτεχνική δημιουργία της χώρας μας. Οπότε
αν θέλετε μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ναι, γιατί όχι. Και δώσαμε και πήραμε από αυτή τη σχέση. Και πήραμε και πολλά. Από αυτή τη σχέση με τους καλλιτέχνες, την τέχνη και τον πολιτισμό στη χώρα μας. Μάλιστα. Την διαφημιζόμενη και φημολογούμενη το τώρα έντονα τον τελευταίο καιρό του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας περί δίθεν εισαγωγικά, να το βάλω, επιστροφής των μαρμάρων της Ακρόπολης, τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα με αφορμή αυτό κυρίως να σχολιάσω το εξής. Ναι, ό,τι θέλετε. Θα ήθελα να σχολιάσω, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο δηλαδή. Ναι. Να σχολιάσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τα μουσεία αυτή την περίοδο. Πολύ σωστά. Και το λέω γιατί και εδώ προωθούνται εξελίξεις που αφορούν την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των μουσείων. Και αυτό φυσικά σχετίζεται και με όλα τα εξέματα. Όχι μόνο με αυτά που ζητάμε, απαιτούμε και έτσι πρέπει να είναι απέτηση να επιστρέψουμε. Η ουσία όμως είναι και εδώ τα μουσεία μας, πάνε και αυτά να τα μετατρέψουμε σε μια, το πούμε, σιγά σιγά σε επιχειρήσεις που και αυτά θα επιδιώκουν να εξασφαλίζουν τα έσοδά τους, αν και εφόσον μπορούν βέβαια. Να λειτουργήσουμε ανταποδοτικά. Αυτή είναι επίσης μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στο τομέα του πολιτισμού του τελευταίου διαστήματος, που δεν πρέπει να χαθεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κάτω από το βάρος άλλων εξελίξεων που είναι επίσης πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Σωστά. Σε όλο το μέτωπο δηλαδή χρειάζεται να αναπτυχθούν αγώνες. Νομίζουμε ότι οι καλλιτέχνες μπορούν και το ξέρουν ότι το ΚΚΕ είναι σταθερά στο πλευρό τους, μέσα και έξω από τη Βουλή. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Μπορούν δηλαδή να στηρίζονται και από αυτή τη σκοπιά, να πω, είναι για μας η σημερινή εκπομπή μια αφορμή να καλέσουμε και τους καλλιτέχνες και όλους τους ανθρώπους αυτής της χώρας, τους εργαζόμενους που αγαπούν τον πολιτισμό και τις τέχνες, σαν μια πλευρά στήριξής τους, να ενισχύσουμε τις εκλογές στο ΚΚΕ. Για να είναι πιο δυνατή αυτή η προσπάθεια και η πάλη που κάνει το κόμμα μας και για τον τομέα του πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω και να ζητήσω το σχολείο σας είναι ο πολιτισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο πολιτισμός στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Ναι. Δεν υπάρχουν μαθήματα πολιτισμού. Επίσης τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εγώ... Έχουν αναπτύξει κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια με μια σταθερότητα και με μια επιμονή, θα έλεγα, που διαφερούνται τα καλλιτεχνικά αφήματα από το σχολείο. Και να σας πω, εμείς εδώ έχουμε μια ολόκληρη ανάλυση για το ίδιο το σχολείο και για τη σημασία που παίζει η επαφή των παιδιών με τις τέχνες και τον πολιτισμό, η ανάπτυξη αυτό που λέμε μια ολοκληρωμένη αισθητική αγωγή από το σχολείο. Δεν το θεωρούμε πολύ τέλεια, το θεωρούμε πολύ μεγάλη και βασική πλευρά σε αυτό που λέμε διαμόρφωση ολοκληρωμένη προσωπικότητα και χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά θα γίνουν ή δεν θα γίνουν καλλιτέχνες. Δεν μπορούν άλλωστε όλα τα παιδιά να γίνουν καλλιτέχνες, όμως να αγαπήσουν το ωραίο, την ομορφιά, να μην συμβιβάζονται με την ασκήνια της ζωής, είναι μια μεγάλη υπόθεση που πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στο σχολείο μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Απέναντίον βλέπουμε βέβαια να εξελίσσονται τα μαθήματα. Ακριβώς, γίνεται το αντίθετο. Το αντίθετο. Είναι άλλο ένα μέτωπο που παραμένει ανοιχτό. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε πολλά μέτωπα στο τομέα των τεχνών και στο τομέα μάλλον των τεχνών. Θα ήθελα μόνο να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με τη χθεσινή τροπολογία και επί του προεδρικού διατάγματος. Ό,τι θέλετε. Σας ακούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοηθεί ότι η χθεσινή τροπολογία αυτή δηλαδή που υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση χθες επιδεινώσει σοβαρά τους μισθούς, το βιωτικό επίπεδο των καλλιτεχνών, παίρνοντας υπόψη ότι πραγματικά οδηγεί σε μειώσεις μισθών και σε μια ευθεία, να το πούμε έτσι, αμφισβήτηση του δικαιώματος των καλλιτεχνών και συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
αυξήσει πάνω από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ορίζει ότι εξαιρεί του καλλιτέχνε από το προεδρικό διάταγμα και ορίζει ότι θα καθορίζει το μισθό του με υπουργική απόφαση. Αυτό, ξέρετε, είναι μια μνημονιακή δέσμευση που υπήρχε από το 2015. Δηλαδή, ότι οι καλλιτέχνε εξαιρούνταν από το ενιαίο τότε μισθολόγιο και καθορίζονταν ο μισθό του με υπουργική απόφαση. Τώρα αυτό ενεργοποιείται και επεκτείνεται μάλιστα και στους εργαζόμενους καλλιτέχνες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που μέχρι τώρα δεν ίσχυε. Σωστά. Δηλαδή μετά τους καλλιτέχνες που χτυπήθηκαν, θα λέγαμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο της πανδημίας, με μεγάλα πλήγματα στο εισόδημά τους και στο θεωτικό τους επίπεδο, τώρα έρχεται άλλο ένα χτύπημα. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι όχι απλά να λυθεί αυτό το θέμα, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, πραγματικά να συγκροτηθούν, να μπορέσουν να υπάρξουν καλλιτεχνικές σχολές στα πανεπιστήμια, να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, να μην δηλαδή χειροτερεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα. Και βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανάγκη άμεσα τώρα να αναβαθμιστούν οι καλλιτεχνικές σπουδές, όπως και να αναπτυχθεί ένα σύστημα δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, εκτός από αυτό που φίξαμε πριν, δηλαδή το μέσα στο σχολείο η αισθητική αγωγή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης καλλιτεχνικής από τα σχολικά χρόνια έως και το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, για αυτόν τον κόσμο που θέλει να εκπαιδευτεί. Σωστά. Για παράδειγμα, θέλει ένας νέος να μάθει ένα μουσικό όργανο. Σωστά, σωστά. Για να υπάρχει ένα σύστημα δομής δημόσιο και δωρεάν. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρξε στην Ελλάδα διαχρονικά. Μάλιστα. Κυρία Πλατανιά, από πού ακριβώς εσείς είστε υποψήφια βουλεύτρια? Είμαι στο υποψήφια στο βόρειο τομέα με τα ψηφοδέλτια, όπως είπαμε, του ΚΚΕ. Να ευχηθούμε από την εκπομπή στο ΚΚΕ να δυναμώσει την εκλογική του δύναμη. Είναι ανάγκη και αυτό τον τόπο να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ τόσο έξω όσο και μέσα στη Βουλή, και να σας ευχηθούμε και σας προσωπικά πολύ καλή επιτυχία σας. Να είστε καλά, πιστεύουμε ότι όντως ο λαός μας είναι και από ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, όπως το είπατε και εσείς ακριβώς, και μέσα και έξω από τη Βουλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, γεια σας. Γεια σας.